Ενημερώσαμε εμείς το θάλαμο επιχειρήσεων, ενημερώσαμε και το λιμεναρχείο της Μυτιλήνης ότι είμαστε στην τάδε περιοχή, σε τάδε στίγμα και έχουμε εντοπίσει ανθρώπους στο νερό και ανθρώπους που κρατιούνται από μια ημιβυθισμένη λέμβο. Οι καιρικές συνθήκες ήταν καλές. Αυτό βοήθησε το σκάφος το ημιβυθισμένο να μην πάει τελείως κάτω. Γι' αυτό κρατιόντουσαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι πάνω από το ημιβυθισμένο σκάφος. Το παιδάκι λοιπόν αυτό εξήχει πλώρη του σκάφους. Ο πατέρας το είχε ακουμπήσει πάνω, το κράταγε και αυτός ήταν δίπλα, κρατημένος, δίπλα στο νερό, κράταγε το παιδί του και κρατιόταν από το σκάφος. Αν είχε λίγο κύμα, θα μπορούσε το κύμα να του πάρει το παιδί πάνω από το σκάφος, θα μπορούσε το σκάφος να είχε βουλιάξει, θα μπορούσε αυτός να είχε κουραστεί παραπάνω και να τον είχαν εγκαταλείψει οι δυνάμεις του. Ήταν τυχεροί και δύο. Θεωρώ ότι ο Άγιος Νικόλας έβαλε το χέρι του και τους κράτησε στην επιφάνεια. Εγώ θέλω να δώσω τα εύσημα σε όλο το πλήρωμα. Οφείλω να το κάνω αυτό γιατί το πλήρωμα έκανε όλη τη δουλειά. Η δουλειά δικιά μου ήταν μόνο καθαρά η απόφαση να γυρίσω πίσω και να δώσω τις οδηγίες στο πώς θα κατέβει μια λέμβος και να κάνουμε αυτό που κάνουμε κάθε φορά στα γυμνάσια. Δηλαδή αυτό που είδατε εσείς σε ζωντανή σύνδεση και ένα πραγματικό γεγονός, αυτό το κάνουμε κάθε μήνα, πολλές φορές μέσα στο μήνα, για να είμαστε προετοιμασμένοι να αντιδράσουμε σε μια τέτοια κατάσταση. Και το πλήρωμα έδειξε ότι είναι εκπαιδευμένο, έδειξε ότι έχει ανθρωπιά. Δεν ήταν μόνο ότι πήγε να κάνει τη διάσωση, δεν είναι ότι πήγε και την έκανε σωστά τη διάσωση. Όπως είπατε και εσείς, στους αγκαλιές. Δηλαδή δεν σκέφτηκε αμέσως να κάνει κάτι διαφορετικό ή να μείνει αμέτωχο ή οτιδήποτε άλλο. Κάναμε ανακοίνωση για γιατρούς επιβαίνοντες. Βρεθήκαν δύο γιατροί, οι οποίοι προσφέρθηκαν άμεσα. Είχαμε ορίσει πρώτο χώρο συγκέντρωσης, σαν πρώτο χώρο υποδοχής, το χώρο του γκαράζ. Δοθήκαν οι πρώτες βοήθειες εκεί μέχρι να δούμε ότι οι άνθρωποι είναι καλά στην υγεία τους και μπορούν να μεταφερθούν επάνω και όλα πήγαν καλά. Γι' αυτό θέλω να δώσω τα εύσημα και πάλι στο πλήρωμα.